Okay, καταρχήν θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο πρώτο Growth Hacking σεμινάριο στην Ελλάδα. Κάναμε και μια ονομασία και το λέμε Grow Hack Athens και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε και άλλα παρόμοια σεμινάρια, events ή όπως αυτό εξελιχθεί. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τώρα τους Grow, οι οποίοι ήταν αυτοί που το πρότειναν και όλα το κάνουμε εδώ, αφού είχαμε κάνει ένα μικρό σεμινάριο σε κάποια startups. Οπότε καλώς ήρθατε και ελπίζω να σας αρέσει αυτό που θα δείτε. Για όσους δεν είδατε το landing page μας, γενικά είχε μπει κανείς στο landing page. Ναι. Μας ανάγκη. Και η πόλη θα μας αρέσει την αποφυλού. Growth hacking, με το ζόρι. Οκ. Αυτό σημαίνει growth hacking. Με το ζόρι. Ωραία. Λοιπόν, το σεμινάριο σήμερα, σεμινάριο και όπως θέλετε επίθετο, θα είναι από δύο μέρη. Στο πρώτο θα πω εγώ κάποια basics για growth hacking και τι είναι και κυρίως θα κάνω focus στα web apps. Στο δεύτερο part... Συγγνώμη, μήπως η κυρία που ήρθε τώρα είναι αγγλοφωνή, εσείς? Όχι. Σίγουρα? Okay. Ναι, άμα θέλετε στα αγγλικά παιδιά. Okay. Και στο μέρος δεύτερο θα μας μιλήσει ο Θεωρής για mobile apps, growth hacking για mobile apps. Γενικά για το πρώτο μέρος έχω βάλει κάποια εισαγωγικά. Το σκεφτόμουν αν πρέπει να τα βάλω, γιατί δεν θα ήθελα και άλλα πράγματα, αλλά το βλέπουμε αυτό πώς θα είναι. Εγώ είμαι εδώ, ας πούμε, okay, είμαι growth hacker, ας πούμε. Είμαι στο Minecraft. Εγώ αυτό που κάνουμε τώρα, τρέχουμε το GrowthRocks, που είναι το πρώτο growth hacking marketing agency στην Ελλάδα και έχουμε και UK-based. Εγώ αυτό που έκανα κυρίως πριν έτρεχα μεγάλες καμπάνιες digital marketing στη Σουηδία κυρίως, σαν το πώς με την PV Σουηδίας κλπ. Και τώρα κάνουμε consulting και τα startups σχετικά με growth hacking. Γενικά θέλω να το κάνουμε λίγο interactive, οπότε με το που έχετε κάποια απορία, κρύβο βλέπετε να μου λέτε. Να μου κάνετε κανένα τέτοιο, ας πούμε, δεν έχει θέμα. Οπότε με διακόπτετε στα ελληνικά. Για να σας ακούσω, ό,τι θέλετε. Μετά, δεύτερος τρόπος, μπορείτε να πάτε στο landing page μας, που είναι στο growthrocks.com/athens και κάτω έχουμε ένα section που μπορείτε να αφήσετε στο facebook comment και μπορείτε επίσης να κάνετε και tag κάποιους από teammates, ας πούμε, από την ομάδα σας. Αυτό μπορεί να σας βολέψει, γιατί θα μπορούμε να σας βάλουμε και κάποια links, αν θέλετε, και κάποια παραπάνω πληροφορία. Και ο τρίτος τρόπος, αν θέλετε πάλι, να μας κάνετε μέσα στο Twitter. Έχουμε και ένα hashtag, το GrowHackAthens. Και εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε πάλι mention τα team members σας. Ναι, τα reminders είναι αυτά. Γενικά αυτό που θέλουμε σήμερα, επειδή δεν ξέρουμε κατά πόσο τρέχετε με growth hacking και δοκιμάζετε πράγματα, αλλά και αν τρέχετε να βρείτε και καινούργια, φτιάξαμε κάτι που το λέμε ένα απλό χαρτάκι που λέγεται Hack Notes. Και εδώ πέρα αυτό που θέλουμε, από αυτά που θα ακούσετε σήμερα, είτε για web app είτε για mobile app, να γράψετε τουλάχιστον τρία πράγματα που μπορείτε να ξεκινήσετε να τεστάρετε αύριο. Δηλαδή από αυτά που θα σου πούμε σήμερα, που ναι, το ξέρω δεν θα είναι τόσο τεχνικό, δηλαδή step by step guide, αλλά γράψτε το έστω generic και μετά είτε μπορείτε να το ψάξετε μόνοι σας, είτε να μην πιάσετε όταν τελειώσουμε, είτε να μου στείλετε ένα mail, γράφω και πάνω το mail μου, οτιδήποτε θέλετε. Αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό να φύγετε με κάτι, με ένα action point από εδώ, με τρία βασικά. Okay, τι θα σας δείξω στο πρώτο part. Θα κάνουμε ένα quick introduction. Μετά θα σας πω τι είναι το growth hacking και τι δεν είναι ίσως. Τι είναι ο growth hacking και τι κάνει. Σε ποια φάση του startup ή μιας εταιρείας κάνει fit το growth hacking και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Θα πούμε μετά κάποια πράγματα για τα funnels και πόσο σημαντικά είναι. Μετά θα δούμε λίγο το distribution. Στο distribution θα ήθελα να κάνω πιο πολύ, να έχω πιο πολύ content, αλλά δυστυχώς πρέπει να κρατήσουμε το time frame. Οπότε σε ένα επόμενο session. Και τέλος θα δείξω κάποια growth hacking tools που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Γιατί είναι το distribution? Το distribution είναι τα κανάλια από τα οποία μαρκετάρεις στην ουσία το προϊόν σου. Είτε offline, online, facebook, email, οτιδήποτε. Okay, πάμε τώρα εδώ. Ένα ακόμα σενάριο σε πολλούς tech accelerators που έχουμε δει και ιδιαίτερα θεωρείς πολύ παραπάνω από μένα
είναι ότι η original ιδέα δεν έχει το traction που θέλουμε, γίνεται ένα pivot, ξεκινάμε καινούριο product development και πάμε και κάνουμε launch το επόμενο, ας πούμε, version ή το pivot μας κλπ. Στην ίδια λύση, στα ίδια κανάλια, γιατί αυτό ξέρουμε. Γιατί στο πρώτο version είχαμε 1000 άτομα λίστα και ξέρουμε να τρέξουμε, ας πούμε, ένα promotion στο Facebook. Και στο pivot το δεύτερο, ας πούμε, στο τρίτο, δεν έχουμε sign-ups, δεν έχουμε customers και δεν έχουμε traction. Και αυτό γίνεται και ξαναγίνεται. Ψάχνονται λοιπόν τα startups, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, και διαβάζουν κάπου για το growth hacking. Είναι ένα trend και πιστεύω ότι το έχετε ακούσει. Βασικά πρέπει να φαντάζομαι. Έχετε ακούσει. Okay. Είναι ένα trend και αρχίζουν λοιπόν και ψάχνουν και βλέπουν πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό που γίνεται μετά είναι ότι βλέπουν ότι μπορούν να έχουν traction και χαίρονται. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι γελέθητο ορισμάλλον με το τσιλκάρι, είναι ότι βλέπουν ότι επειδή είδαν πώς πρέπει να μαρκετάρουν το προϊόν τους, είδαν ότι τελικά η ιδέα τους ήταν sticky, που σημαίνει ότι ο κόσμος το ήθελε, αλλά το activation process που είχαν πια για να κάνει sign up, που θα το βρείτε και το καθεξής, και το distribution που είχαν βάλει, το πώς το μαρκετάρουν και το βγάλαν έξω, ήταν χάλι. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, εγώ το θεωρώ το νούμερο ένα για τα startups, είναι ότι στο πρώτο version, τα περισσότερα τουλάχιστον που έχουμε δει, δεν σκέφτονται με ένα viral loop. Και όταν λέω viral loop, δεν σου λέω ότι στο πρώτο version θα πας viral, είναι δύσκολο να πας viral, έτσι αυτό που γίνεται, τι είναι το virality. Αλλά αν χτίσεις από την αρχή μέσα στο προϊόν σου τα viral loops ή κάποια referral programs κλπ, θα σου δώσει πολύ μεγαλύτερο traction από ότι αν δεν το έχεις κάνει. Αυτό το θεωρώ το νούμερο ένα και πρέπει να το έχετε όλοι στο μυαλό σας. Τώρα τι είναι το growth hacking. Το growth hacking είναι marketing. Έτσι, είναι ένα trend, είναι διαφορετικό, δεν είναι το παραδοσιακό marketing. Μία κοπέλα ήθελε κάτι. Να εξηγήσεις. Πες το viral loop. Ναι, το viral loop. Θα σας το πω σε λιγάκι, το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, το viral loop τι είναι βασικά, είναι ένα, ας πούμε, ένα common loop. Τι είναι ότι κάποιος, ένας χρήστης κάνει sign up για το προϊόν μας ή το κάνει download ή οτιδήποτε, κάνει value αυτό το προϊόν και το χρησιμοποιεί και μετά καλεί τους φίλους του. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα κλασικό step by step, ας πούμε, loop, το οποίο πρέπει να κλείνει. Σε επόμενο slide θα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά τι πρέπει να κοιτάξετε και πώς ακριβώς αυτό μπορείτε να το δείτε. Και στο mobile θα το πούμε. Ναι, και άμα κάποιος ρωτάει και δεν ακούω, να με ξαναρωτάτε, γιατί μπορεί να μην ακούω. Okay. Τώρα τι είναι το growth hacking. Αυτό σας είπα και είναι marketing, δεν είναι κάτι άλλο, έτσι. Θα δείτε πολλούς fancy ορισμούς κλπ. Είναι marketing. Αλλά είναι διαφορετικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, πριν σας πω, ας πούμε, κάποια παραπάνω πράγματα. Πώς κάναμε advertise στο GrowthRocks, στο TechRunch. Και αυτό κάναμε δωρεάν, έτσι, δεν πληρώσαμε τίποτα. Ναι. Πρέπει να πάω εδώ. Εδώ βλέπετε λοιπόν τη σελίδα του TechRunch και ήταν συγκεκριμένα από το TechRunch της Rapt που ήταν πολύ τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες και όταν μπει κάποιος στη σελίδα έβλεπε αυτό το πράγμα. Όπως πολύ καταλάβατε, δεν είναι TechRunch αυτό, έτσι. Και είναι ένα tool που χρησιμοποιούμε, που είναι free κιόλας, το οποίο τι μπορεί οποιαδήποτε σελίδα θες, να βάλεις στην ουσία το δικό σου advertisement. Αυτό λοιπόν γιατί είναι ένα growth hack, είναι γιατί σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά και εκμεταλλεύεσαι content άλλων για να κάνεις προβόλου το δικό σου προϊόν ή αυτό που θέλεις. Αυτό γιατί δούλεψε σε εμάς πολύ, γιατί ναι, δεν είναι απλά ότι βρήκαμε μια σελίδα και είπαμε το TechRunch. Τρέξαμε μια εβδομάδα ένα ολόκληρο τεστ. Το βγάλαμε σε συγκεκριμένο κόσμο. Κάναμε σε πάρα πολύ content. Είχαμε κάνει και κάποιε άλλε τεχνικέ με κάποιου partners, ας το πούμε, και κάποια affiliations κλπ. Και αυτό που καταφέραμε. Εδώ στο μαλτάκι. Έχει κάποιο θεματάκι εδώ. Δεν μάλλον το έχασα εδώ. Θα σου μάθω τα εκεί.
Αυτό λοιπόν είναι ένα τουλάκι που λέγεται Snipply. Το τρέξαμε για μία εβδομάδα. Είδαμε 6% παραπάνω στο blog traffic μας. Αυτό είχαμε κάνει target, αυτό θέλαμε. Γιατί εκεί πέρα κάνουμε το μεγαλύτερο conversion αυτή τη στιγμή. Και μαζέψαμε πάνω από 15 emails μέσα σε μία μέρα. Που ο μέσος όρος για εμάς είναι περίπου αυτή τη στιγμή 2 με 3 emails τη μέρα. Για μας το email είναι το πιο βασικό κανάλι, distribution αυτή τη στιγμή, και κάνουμε convert, από εκεί έχουμε το επιτοπλίστιο που κάνουμε πελάτες και περνάμε σε consultation κλπ. Αυτό που στην ουσία είναι το growth hacking, είναι το mindset. Δηλαδή πρέπει να σταματήσετε να σκέφτεστε όπως πριν στο παραδοσιακό marketing και να μην σκέφτεστε μόνο το προϊόν σας. Αυτό κάνω αυτό. Πρέπει να σκέφτεστε και το πώς θα το βγάλω έξω αυτό. Το βασικό που κάνουμε στο growth hacking είναι ότι πρέπει να βρίσκουμε clever, original or inventive ways για να βάζουμε growth μέσα στο προϊόν ή την υπηρεσία που δίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε εκεί το growth. Όχι δηλαδή το να κάνουμε, να τρέξουμε ένα ad ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να μπει το growth μέσα στο προϊόν. Η διαφορά τώρα είναι ότι είμαστε πάρα πολύ data driven, έτσι, δηλαδή μετράμε τα πάντα, βλέπουμε data από την αρχή. Χρησιμοποιείς την τεχνολογία και κάποιες φορές αν έχει κάποιο σύστημα το witness exploitation που λέμε. Και μπορώ αργότερα να σας πω κάποια άλλα παραδείγματα. Κάποιες ερωτήσεις μέχρι τώρα. Okay. Τώρα τι είναι ο growth hacker. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση. Στο τι είναι το growth hacking, στην ουσία σε αυτό που λέει ο Σάββας είναι το να ξέρεις τα ποια εργαλεία θες να πας να χρησιμοποιήσεις και για ποιο λόγο και πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Αυτό στην ουσία είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία η οποία μήνα-μήνα πρέπει να τεστάρετε, να επαναπροσδιορίσετε και να μετρέτε. Αυτό είναι το growth hacking. Το ότι μπορείτε να ξέρετε μια σειρά από 25, εμείς έχουμε μια λίστα από 182 εργαλεία, τα οποία το καθένα κάνει κάτι συγκεκριμένο και μπορεί να έχει ένα καλό ή ένα μέτριο αποτέλεσμα. Το πώς χρησιμοποιούμε, ποια διαλέγουμε από τα 182, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μετράμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ακριβώς το αντικείμενο του growth hacking. Και το παράδειγμα του TechCrunch είναι πολύ συγκεκριμένο. Ένα από αυτά, ένα από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε. Και σκεφτείτε, ας πούμε, τρέξαμε ένα tool που είναι δωρεάν, τρέξαμε μια εβδομάδα και είχαμε 6% αύξηση στο πράγμα. Είναι φοβερό έτσι. Απλά πρέπει να ξέρεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Τώρα growth hacker στην ουσία. Συγγνώμη, στην διακόψω. Είναι δύο πράγματα που έχετε έρθει με επαφή. Το site μας έχει 12 growth hacking practices από πίσω. Είτε το ξέρετε είτε όχι, είτε το καταλαβαίνετε, κάποια τα καταλαβαίνετε, κάποια όχι. Είναι, για μας είναι πολύ σημαντικό και για εσάς είναι πολύ σημαντικό αύριο μεθαύριο στις δικές εφαρμογές. Το invitation το οποίο στείλαμε με mails είχε 18 διαφορετικά τέτοια πράγματα. Δηλαδή μηχανισμούς για τους οποίους όπως να προτείνεις το φίλο σου, να προτείνεις κάποιον άλλον, να κρατήσουμε κάποια metrics, να βγάλουμε διαφορετικό content ανάλογα με το που ερχόσουν. Όλα αυτά τα συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες τις υλοποιούμε πάντα. Αυτές όλες φέρουν αποτέλεσμα. Είναι σίγουρο αυτό. Τώρα τι είναι ο growth hacker. Στην ουσία είναι ο, ας πούμε, παραδοσιακός marketing. Έτσι που πρέπει να ξέρεις marketing, δεν γίνεται αλλιώς. Και έρχεται και ενώνεται με το να είσαι μηχανικός. Που είτε αυτό σημαίνει να ξέρεις να γράφεις κώδικα, να ξέρεις να αναλύεις data και να ξέρεις γενικά πώς δουλεύει ένα σύστημα. Λίγο πιο αναλυτικά, ως προς το marketing, πρέπει να ξέρεις analytics. Νούμερο 1, μαζί με το A-B testing. Conversion optimization, κάποιο βασικό SEO, copywriting, έτσι πρέπει να ξέρεις να πιάσεις δηλαδή αυτό που λες τον άλλον. Email marketing, social media, κάποια παραδείγματα. Υπάρχει κάποιος εδώ που για το A-B testing δεν το γνωρίζει, ας πούμε. Το A-B testing τι είναι? Είναι κάτι που πρέπει να το αγαπήσετε, αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα. Εμένα είναι αγαπημένο μου. Και τι είναι αυτό? Στην ουσία είναι ότι όταν πάρετε μια απόφαση, λέτε για παράδειγμα ότι θέλω να αλλάξω αυτό στο site και να το κάνω από κόκκινο μπλε. Okay. Και λέει ο Παύλος, λέει εμένα κόκκινο μου αρέσει. Και λέει ο Σάββας, εμένα μπλε. Okay. Αυτό που κάνουμε είναι ότι τρέχουμε δύο variations, το variation κόκκινο και το variation μπλε, και ανάλογα με αυτό που κάνει perform καλύτερα, αυτό τελικά πάει και στην παραγωγή. Για παράδειγμα, εμείς τι κάναμε. Perform, πόσο η ώρα κάθεται ο χρήστης. Τώρα, αυτό είναι που το θέτεις εσύ, το goal. Για παράδειγμα, εμείς τι κάναμε. Τρέξαμε ένα επιτέστημα στο landing page μας και στο ένα έλεγε claim your spot για το σημερινό σεμινάριο, το variation A. Το variation B να πάει το free spot καλύτερα. Το υποθέτεις αυτό.
τρέξαμε το A/B testing, το free spot είχε 324% μεγαλύτερο conversion. Αυτό είναι δηλαδή ότι πάει καλύτερα. Ότι το goal μας ήταν ποιος θα πατήσει εκεί και να κάνει, και να κάνει register για σήμερα. Okay. Εδώ είναι και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου, όπως είναι το πόσο θα τρέξει, το πόσοι άνθρωποι πρέπει να το δουν για να είναι valid αυτό το test, ούτω καθεξής. Okay, μετά από data analysis, πρέπει να ξέρεις βασικά Excel να χρησιμοποιείς και να μπορείς να αναλύσεις κάποια data, είτε άμα κάνεις κάποιο export από τη βάση δεδομένων σου, να μπορείς να τα αναλύσεις, κάποια basic statistics, που είναι φοβερά. Κάποιοι χρειάζονται να είναι πολύ καλοί εκεί, και εμείς έχουμε δηλαδή δύο-τρεις ανθρώπους. Μετά κάποιο βασικά SQL, που είναι το πιο γνωστό είδος database, νέο SQL systems που ανεβαίνουν όλο και περισσότερο, και κάποια tools που μπορεί να σε βοηθήσουν να αναλύσεις, όπως είναι το Pandas με την Python. Μετά από coding, κυρίως web είναι αυτό που χρειάζεται να κάνεις, γιατί βγαίνεις μπροστά στο πελάτη και το προϊόν σου βγαίνει εκεί. Οπότε πρέπει να ξέρεις κάποιες βασικές web τεχνολογίες, HTML, CSS, κάποιο JavaScript, jQuery, τα APIs, όχι φυσικά να ξέρεις την API, μακάρι να ξέρεις, αλλά επειδή είναι και backend αυτό το πράγμα. Στα APIs, ας πούμε, να ξέρεις ότι το Twitter, ας πούμε, μπορείς από το API να πάρεις αυτά τα 10 πράγματα. Αυτά πάρω αυτά τα 10 πράγματα, θα μπορώ να τα εκμεταλλευτώ εγώ. Και μετά κάποια scripting languages, όπως είναι Python και ό,τι μπορεί να βολέψει τον καθένα. Εδώ έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τα skills, με τα... Εγώ αυτό μπορώ να κάνω και όλες, έχουμε και ένα πολύ ωραίο post που λέμε κάποια 24 online courses. Το είχα μέσα και στο email, όποιος έχει κάνει register από το landing page, οπότε μπορεί να δει και κάποια course που μπορεί να το βοηθήσουν, αν του λείπει κάτι από αυτά. Μετά, πού το χρησιμοποιώ το growth hacking. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι το χρησιμοποιώ μόνο στην αρχή ή μόνο άμα είμαι startup, έτσι. Κάτι που λένε είναι ότι το growth hacking δεν είναι για startups, είναι για smart marketers. Οπότε σημαίνει ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις παντού, είτε είσαι μια μεγάλη εταιρεία, που εκεί μπορεί να έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Κάτι που έχουμε ξεκινήσει και τώρα με μια μεγάλη εταιρεία. Γιατί απλά ο ανταγωνισμός δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πάει εκεί. Απλά πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει κάτι που λέγεται η πυραμίδα των startups, ας πούμε, στα επίπεδα. Το πρώτο είναι το product market fit. Είναι κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως οι μεγαλύτερες αποτυχίες γίνονται εκεί. Μετά υπάρχει ένα σημείο που λέγεται transition στο growth. Βλέπουμε ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε κάποιο growth. Και μετά είναι το growth που έστω αν είμαστε τόσο καλοί και το προϊόν μας είναι τόσο καλό, ότι θα έχουμε exponential, ας πούμε, το growth μας. Και μπορούμε και εκεί. Τώρα, το πώς μπορούμε στο καθένα, στο product market fit θα σας δείξω λίγο πιο αλληλικά, γιατί είναι ίσως λίγο το πιο δύσκολο να πεις ότι, OK, άμα δεν έχω την growth hack, πρέπει να μεγαλώσω. Αλλά πώς θα το χρησιμοποιήσει το product market fit. Στο transition του growth, μάλλον σας λέει κάτι. Ότι μπορεί να αρχίσει να δοκιμάσει διάφορα πράγματα για να μεγαλώσει το προϊόν. Στο growth τώρα, αυτό που γίνεται είναι ότι αν έχει growth, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή, γιατί growth έχει μέσα από συγκεκριμένα κανάλια, έτσι. Είτε αυτό είναι τα referrals, άμα είναι π.χ. το Skype για παράδειγμα, πρέπει όλοι να μπουν μέσα για να χρησιμοποιήσει εσύ Skype ή τον τρόπο ή οτιδήποτε, είτε αυτό είναι, ας πούμε, email marketing. Κάποια στιγμή είναι σίγουρο ότι είναι κάτι που λέγεται ένας κανόνας the city click rule. Σταματάει και αυτός, δηλαδή εκεί που σε ανεβάζει αυτό το κανάλι, όπως έχει το growth σου, μετά γίνεται flatter αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν, άμα έχει το growth hacking και δουλεύει με growth hacking από την αρχή, θα μπορεί να βρει το επόμενο κανάλι για τον επόμενο τρόπο για να μεγαλώσει ξανά το προϊόν σου και να συνεχίσει αυτή την ανωδική πορεία. Product market fit. Νομίζω ότι όλοι το συμφωνείτε σε αυτό, ότι είναι τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτό, μην περιμένετε να μεγαλώσει το προϊόν για κανένα λόγο. Και βέβαια, θέλω να πω κάτι άλλο. Εδώ είναι κάποιοι που λένε ότι άμα το προϊόν σου είναι πολύ καλό, θα έρθει ο κόσμος. Ναι. Bullshit, έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις. Και δείτε όλα τα μεγάλα apps, όλα τα μεγάλα, έτσι. Ούτε έναν δεν έκανε growth και δεν πήγε viral χωρίς να κάνουν growth hacking. Ή το κάνανε και δεν το λέγανε έτσι. Γιατί κάποιοι λένε για το Facebook, αλλά άμα το σκεφτείτε λίγο το story θα το δείτε ότι δεν ήταν έτσι. Τώρα στο product market fit, που μπορεί να ενδιαφέρει και αρκετούς εδώ. Είναι πολύ βασικό όταν αρχίσεις και κάνεις το product development, να μετράς τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, να μετράς δηλαδή το πόσο χρησιμοποιούν οι χρήστες σου το κάθε feature. Είναι πάρα πολύ βασικό. Όλοι ξέρουμε ότι και κάπως έτσι, ας πούμε, βγήκε το Instagram από αυτόν τον τρόπο, ότι μέτρα κάτι.
Επίσης, κάτι όταν λέω να μετράς τα πάντα, στην αρχή, άμα δεν μπορείς να κάνεις consume όλα τα data σου, δεν πειράζει, κράτα τα να τα έχεις. Και όταν έρθει η ώρα και οριμάσεις και έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο να το κάνει, θα μπορεί αυτά να σου βγάλει πολύ, πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Οπότε μην λέτε ότι εντάξει, τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό ή δεν έχω χρόνο, θα το μετρήσω αργότερα. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το A/B testing που είπα πριν, είναι να χρησιμοποιείτε το A/B testing για να κάνετε το product development. Ένας άνθρωπος που το κάνει πάρα πολύ καλά είναι ο Andrew Chen. Φοβερός, να μπείτε να διαβάσετε και αυτά που λέει, είναι πολύ, πολύ καλά. Και λέει πώς ακριβώς το κάνει αυτό το πράγμα. Το A/B testing είναι στην ουσία ότι μπορείς σε κάθε feature που βάζεις να βλέπεις, να κάνεις δύο variations, τρία όσα θες και να βλέπεις ποιο δουλεύει, ποιο όχι και να προχωράς εκεί το development. Έτσι. Πολύ βασικό. Δηλαδή αυτό γίνεται όπως ξεκινάμε να κάνουμε τον κώδικα, το γραφιστικό, κατευθείαν τεστάρω στην αγορά με δύο-τρεις παραλλαγές, ποια πηγαίνει καλύτερα σαν flow, ας πούμε. Έτσι. Ακριβώς. Και τι χρησιμοποιεί και τι όχι. Είναι πολύ σύνθεση να δίνεις πάρα πολύ χρόνο να κάνεις, να γράφεις τρελό κώδικα και να ετοιμάζεις κάτι για να κάνεις scale, όταν αυτό δεν θα γίνει ποτέ scale γιατί δεν το χρησιμοποιήσει κανείς. Παίζει πάρα πολύ αυτό. Ή ότι θα κάνω το καλύτερο design. Κυρίως startups ξέρουν ότι το κάνουν outsource αυτό. Και έχουν πάρα πολύ καλούς designers, έτσι. Το κάνουν design αυτό, είναι φοβερά. Αλλά δίνουν effort χωρίς λόγο. Δεν ξέρουν αν αυτό θα πάει. Και για το design που συγκεκριμένα, γενικά προτιμάται τα ανοιχτά designs. Ειδικά στην αρχή και μετά. Είναι τώρα το ανοιχτό και το κλειστό. Και φυσικά αυτό που σας λέω συνέχεια, test like crazy your distribution channels. Πρέπει να μην μείνετε σε αυτό που λες ότι εγώ είμαι web εφαρμογή, π.χ. Άρα θα πάω να μαρκετάρω το προϊόν μου σε αυτά τα 5 κανάλια. Όχι. Δοκίμασε τα. Βγάλε ένα prioritization. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να πας να δοκιμάσεις τι δουλεύει για σένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για το A/B testing, να συμπληρώσω που ρώτησε και ο συνάδελφος, κρατήστε μια υποσημείωση τα mobile apps. Στα mobile apps δεν μπορούμε να κάνουμε A/B testing όπως μπορούμε να κάνουμε στο web. Τώρα έχει αρχίσει να. Είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορεί να το βάλει στο κανονικό product development. Χρειάζεται deep learning, χρειάζεται δεν μπορεί να σηκώσει δύο εφαρμογές πελάτες και να δοκιμάζει οθονές. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, έστω ότι. Okay, έγινε το landing page για παράδειγμα, τεστάραμε σαν. Όχι μόνο landing page, μέσα στην εφαρμογή, έτσι, μέσα στο app σου. Στην εφαρμογή, ωραία. Και περνάμε τώρα ότι λειτουργεί τώρα η πλατφόρμα μας. Mm-hmm. Πώς την τεστάρω. Πώς τεστάρεις ποιο πάει καλύτερα. Ναι. Metrics. Δηλαδή λες ότι βγάζεις το feature α. Δηλαδή τη Δευτέρα έχω το μπλε χρώμα. Λέω τώρα μία υπόθεση. Ναι, ναι. Που δεν είναι και. Το γαλάζιο. Αυτά τρέχουν παράλληλα. Υπάρχουν tools που κάνεις εσύ στην ουσία deploy και τα δύο με το variation και το tool μόνο του μοιράζει στην ουσία το traffic όπως το έχεις πει εσύ. Οπότε η μισή για παράδειγμα μπορεί να βλέπουμε το μπλε, η μισή το κόκκινο. Και να σου λέω ότι αυτοί που βλέπουν το κόκκινο πατάνε κατά 25% παραπάνω. Και να τρέξει μετά από αυτό από μια συγκεκριμένη περίοδο και να έχει και το ανάλογο usage και μετά να σου πει ότι ναι, θα πας με το κόκκινο. Άρα είναι εντελώς random και η επιλογή του ποιος βλέπει τι. Όχι, το είναι αποτέλεσμα segmentation. Εμείς για παράδειγμα στην Κινιάτα μπορούμε να τρέχουμε το App Store της Αμερικής με το App Store της Αγγλίας μπορεί να κατεβάζει διαφορετική εφαρμογή. Τεστάρουμε αυτά τα δύο σε δύο κοινά τα οποία είναι ίδιας γλώσσας αλλά διαφορετικού mentality. Βλέπουμε τι πάει καλύτερα και στο επόμενο release έχουμε κρατήσει και στους δύο αυτό το οποίο πάει καλύτερα. Έτσι είναι αποτέλεσμα segmentation, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Μπορείς να κάνεις και κανένα δύο τυχαία, αλλά βασικά το segmentation είναι αυτό το οποίο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις. Να καταλάβεις γιατί πήγε καλύτερα. Όχι απλά να μετρήσει ότι πήγε καλύτερα. Και επίσης για το τυχαίο, όταν το στείνεις το A/B testing, δεν πρέπει να το στείνεις τυχαία. Δηλαδή ότι εγώ είπα αυτό και εγώ είπα το άλλο και κάνω A/B testing. Πρέπει να λες ότι να κάνεις την υπόθεσή σου ότι αν κάνω αυτό, θα γίνει αυτό. Γιατί. Και πρέπει να δικαιολογείς γιατί έχουμε δει αυτό και αυτό τα facts, ας πούμε. Οπότε παίρνουμε την απόφαση να τεστάρουμε αυτό το πράγμα. Οπότε μην πάτε να κάνετε A/B testing χωρίς να έχετε τον λόγο. Και δεν σου λέω να έχεις data, γιατί άμα έχεις, θα ξέρεις με ποιο θα πας. Αλλά μπορεί να έχεις κάποια άλλα data που να σε προτείνουν να κάνεις αυτό το πράγμα. Κάποιος χρησιμοποιεί πολύ, πολύ φοβερά το Open Design. Ένα είναι το Amazon, μπορείτε να το καταλάβετε. Και το Facebook. Γιατί είναι Open Design, άμα δείτε εδώ, παρόλο που έχει πολλά blocks, που σημαίνει ότι μπορούν να τεστάρουν και τεστάρουν συνεχώς και το πού θα σταβάλουν και το πώς θα φαίνονται κλπ.
Βλέπετε εδώ ότι έχει κάποια button στο like, το follow νομίζω και ούτω καθεξής. Με αυτά μπορούν να τεστάρουν, να βγάλουν, να βάλουν παραπάνω. Δηλαδή δεν τους περιορίζει κάτι. Μπορούν αυτό να πούνε ότι το post θα το βάζαμε ας πούμε αριστερά. Ή αυτή εδώ τη φέτα θα την βγάλει και την πάω από κάτω. Τους είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό είναι μια παγίδα που συνήθως πέφτουν κάποια startups. Αυτό πάλι με το αγαπώ τους designers, έτσι, όχι, δεν έχω κάτι μαζί τους, έχουν και εμείς designer. Αλλά επειδή έχουν μια συγκεκριμένη λογική, πάνε στα κλειστά designs γιατί είναι strict, θεωρούν ότι είναι ωραίο, είναι πιο ωραίο, συμφωνώ. Αλλά χάνεις data. Μπορείς δηλαδή στην αρχή να πας με open design και να το ομορφύνεις, ας το πούμε. Δηλαδή όταν δείτε ότι έχετε ένα design που δεν μπορείτε να αλλάξετε, ότι έχετε 5, για παράδειγμα, 5 buttons που είναι τέλεια και τέλεια στηγισμένα μεταξύ τους και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, αλλά είναι πανέμορφο, να μην το προτιμήσετε. Προτιμήσετε καλύτερα να έχει, ξέρω εγώ, 5 links και να μπορείτε να βάλετε άλλα 10 από κάτω ή να βγάλετε τα 4. Έτσι όπως θα είναι δηλαδή δομημένο. Να ρωτήσω κάτι. Άμα έχουμε ένα physical product, για παράδειγμα, έτσι πέρα από την όποια υπηρεσία, αυτό πώς μπορείς να το τεστάρεις? Ωραία, το physical είναι κιόλας ένα. Είναι το τελευταίο μας hobby. Κοίτα, σε αυτό το να βγάλεις στην παραγωγή διαφορετικά κομμάτια, εντελώς το production. Πριν φτάσεις στην παραγωγή. Αν φτάσεις στην παραγωγή. Τελείωσες, έτσι. Αυτό μπορείς να κάνεις είναι μπορείς να τεστάρεις σε beta ας πούμε, χρήστες ή σε pre-subscriptions, σε pre-orders κλπ. Και μπορείς να τεστάρεις ένα τέτοιο feature, ας πούμε. Ή μπορείς να παίρνεις early on το feedback. Κάτι που μπορείς να το κάνεις συχνά. Δηλαδή να ρωτάς και να μάθεις τον κόσμο τι τελικά θέλει, θέλει το α ή το β. Και αυτό είναι κιόλας κάτι, γενικά, για παράδειγμα, αυτό όταν το ρωτάτε, θα το δείξω λίγο στο survey, θα σας δείξω και ένα tool που είναι αρκετά καλό. Μην περιμένετε να του στείλετε ένα mail με 20 ερωτήσεις και να σας απαντήσει. Σκεφτείτε διάφορα έτσι μικρά hacks, ας το πούμε, για να σας απαντήσει ίσως τη μία ερώτηση. Και μετά την επόμενη, ρωτήστε του σε μία εβδομάδα. Οπότε κάπως έτσι πιστεύω θα μπορούσα να το βγάλεις στην παράγωγη, δεν μπορείς. Αυτό. Να έτρεχε λόγω χάρη από το Facebook. Πώς? Εξαρτάται. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι οι περισσότεροι πελάτες σου, αν είναι περισσότεροι πελάτες σου εκεί, ναι, θα το τρέξεις από το Facebook. Αν είναι περισσότεροι πελάτες σου επικοινωνείς μέσω email, θα το τρέξεις από εκεί. Ή μπορεί απευθείας στο page που μπαίνεις να υπάρξει κάποιο pop-up που να του λέει απλά την ερώτηση. Αυτό ή αυτό. Φόρμα, δύο ερωτήσεις για παράδειγμα. Όχι, μια επιλογή. Ούτε να του ζητάει το email, ούτε τίποτα. Απλά να του λέει τι σου αρέσει, το Α ή το Β. Και να μην το ρωτάς τίποτα άλλο. Θα σας δείξω ένα δουλάκι, είπαμε διάφορα. Είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Κάτι πολύ σημαντικό. Όλα είναι funnels. Έτσι. Να μην διαφύγω από το χρόνο. Λοιπόν, το πιο γνωστό, ας πούμε, funnel είναι κάτι που λέγεται το R που μπορεί να έχετε δει, του Dave McClure. Okay. Αυτό που λέει βασικά είναι ότι η πορεία για να φτάσουμε, η πορεία που περνάει ένας ο ιδανικός, ας πούμε, πριν το περάσει εδώ, είναι πρώτα acquisition, όπου έρχεται, βλέπει ότι έχουμε διαθέσιμο το προϊόν μας, είτε αυτό είναι το App Store, είτε είναι το website μας, είτε κάποιο απέτυχο ή οτιδήποτε. Μετά η δεύτερη φάση είναι το activation, που σημαίνει ότι κάνει sign up για το προϊόν. Το retention, πόσο συχνά χρησιμοποιεί την εφαρμογή μας και αν του αρέσει και αν είναι sticky. Μετά είναι το revenue, που εκεί αν είναι να με πληρώσει, έτσι. Κάποιοι okay, δεν είναι payable. Θα σου πω σε λίγο γι' αυτό. Και μετά είναι τα referrals που λένε το viral για να κάνουν invite τους φίλους τους. Ο λόγος που το βλέπετε για όσους ας πούμε δεν το ξέρει που μικραίνει είναι γιατί είναι λογικό ότι όσοι βλέπουν εφαρμογή σου δεν είναι αυτοί που θα κάνουν sign up, αυτοί που θα διεξοδοτούν συχνά, από αυτοί που θα βγάλουν λεφτά και αυτοί που θα καλέσουν φίλους τους. Άμα καταφέρετε και το κάνετε αυτό παραλληλόγραμμο, θα ήταν φοβερό. Για να το κάνω λίγο πιο simplify. Βγάζουμε κάποια πράγματα και λέμε ότι είναι στην αρχή το sign up μας, έτσι, χρησιμοποιούν το προϊόν, κάνουν validate αν τους αρέσει ή αν όχι και μετά κάνουν ένα invitation. Αυτό είναι το σύνηθες που μπορεί να υπάρχει, έτσι, και αν έχεις κάποιο pay. Αν έχεις pay, επειδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος με SaaS εφαρμογή που είναι payable κλπ. Αν έχετε, να μην ζητάτε σε καμία περίπτωση στην αρχή το credit card. Μπορεί να το ξέρετε, απλά σας το λέω. Το κάνω αρκετή δυστυχώς και να μην μεγαλώνετε την περίοδο trial. Okay. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα funnels που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε που είναι τα reverse ας πούμε funnels, δεν είναι τα κλασικά. Και ποιος είναι ο στόχος που το κάνουμε είναι να κάνουμε στη
στην ουσία να δείξουμε το value προϊόντο μας, προϊόντος πολύ πιο γρήγορα από ότι να περάσει, αν έχουμε πριν, να δει την εφαρμογή μας, να κάνει download, να εγγραφεί, να τη χρησιμοποιήσει κ.ο.κ. Κάτι που χρησιμοποιούν πάρα πολύ, κυρίως στο web, έτσι, είναι ότι πρώτα σου πρέπει να χρησιμοποιήσει το προϊόν τους, μετά κάνεις το sign up, και εδώ έχεις δει το value, οπότε ξέρεις ότι αν δεν σου αρέσει δεν θα μπεις καν, αλλά στο δίνουν το value με τη μία. Δηλαδή και να μην είναι τόσο καλό το sign up και optimize, άμα έχεις δει το value θα μπεις. Και μετά μπορεί να κάνεις το evaluation, αν σου αρέσει όχι, και το invitation. Ένα από τους πρώτους που το έχει κάνει αυτό, αυτά είναι τα iPhone στο Λωρί. Τεχνολογία αυτή. Πού είναι τα βελάκια. Λοιπόν, ένα που χρησιμοποιεί είναι ο Neil Patrick στο Hello Bar, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, μπορείτε να πείτε να το δείτε, είναι πολύ, πολύ ωραίο. Και με το πει στο site σου δεν ζητάει τίποτα, σου λέει βάλε το website URL. Βάζουμε αυτό με το URL, continue it's free. Πολύ βασικό το να το προτιμάτε. Και αυτό που κάνει στην ουσία την εφασολήξη με τη μία το τι κάνει χωρίς να δώσει το mail, χωρίς τίποτα, σου δίνει το value, σου λέει τι κάνεις. Τι θέλεις, drive traffic. Ωραία, ok. Σου λέει το Hello Bar είναι αυτό. Και πες μου, σε ποιο URL θες να πάνε, οπότε το βάζεις επί τόπου. Και πες μου και ποιο να είναι το message. Οπότε εδώ χωρίς να κάνω καν sign up, έχω δει ακριβώς πώς θα νοιάζει το site. Οπότε του έχει δείξει το value απευθείας. Και μετά μου λέει, ok, το θέλεις, σου άρεσε, βάλε το mail σου και κάτω ιστορία στο σωστό website σου. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό και ειδικά για κάποιους web εφαρμογές, να πάτε 100% σε αυτό. Το κάνουν πάρα πολύ και το optimize. Τι έκανε, δεν ξαναπέζει. Οκ. Ένα άλλο funnel τώρα, είναι το, με το invitation μπορείτε να παίξετε. Αντί δηλαδή να περιμένετε το invitation, που το κάνουν πολύ αυτό και στο πρώτο version, το κρύβουν μέσα στα microfile, στα settings, έτσι. Και είναι αυτό που έλεγα ότι το χτίζουν από την αρχή. Αυτό να το χτίσεις από την αρχή και να μην το κρύψετε. Οπότε μπορείς να κάνεις, μπορείς να σου κάνεις sign up και με την ώρα που κάνεις sign up να υπάρξει το invitation. Αυτό γιατί μπορεί να σε βολέψει, γιατί, για παράδειγμα, εάν εγώ κάνω sign up για το Skype, έτσι, που στο Skype πρέπει να έχουν και κάποιον άλλον για να το χρησιμοποιήσω, θα μου δώσει value εκείνη τη στιγμή να φωνάξω και το φίλο μου τον Παύλο. Δηλαδή, οπότε τι σημαίνει αυτό, αν πάτε για κάτι τέτοιο, θα πρέπει το value που του δίνεις από το invitation να είναι inherent μέσα στο προϊόν, να μην είναι ότι κάτι άσχετο. Okay. Κάποιοι που το κάνουν πάρα πολύ καλά είναι το tag. Με το που κάνεις sign up σου λέει find your friends. Ανάλογα με το email που έχεις βάλει, βλέπει εδώ αν είναι για κουτς email και σου λέει find friends, έτσι, όχι invite. Και με το που σου πάει find σου λέει και δώσε μου access στα Yahoo contact σου ή στο Gmail ή το καθεξής. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Και εδώ μπορείς να στείλεις τα invite σου. Και αυτό έχουν απευθείας στο sign up. Κάποιες βασικές αρχές για το πιο funnel να διαλέξεις, να υλοποιήσεις, έχει να κάνει με το σε τι φάση είναι η εταιρεία. Δηλαδή το reverse funnel είναι πολύ καλό να το χρησιμοποιήσεις όταν κάνεις validation το προϊόν σου. Όπου εκεί τους αφήνεις να παίξουν, να το δούνε, μπορείς να βάλεις και ένα invitation να το δοκιμάσεις και μετά τους ζητάς το email τους. Και ο λόγος είναι γιατί αν ξεκινήσεις από το email τους, δεν θα φτάσουν ποτέ να δουν το προϊόν σου. Είναι σαν να σε νοιάζει να κάνουν validate. Δεν το κάνεις όταν είσαι γνωστό προϊόν. Θα κρεμάσεις. Θα μπουν όλοι και θα το χρησιμοποιούν και δεν θα σου δίνει κανείς στοιχεία του. Θα είναι όλοι ανώνυμοι χρήστες. Δεν το θέλεις. Έτσι, ανάλογα με τη φάση λοιπόν στο οποίο βρίσκεται η εταιρεία και το προϊόν, πρέπει να διαλέγετε ποιο είναι το σωστό funnel να χρησιμοποιήσετε κάθε φορά. Βέβαια, αν είσαι payable SaaS, έτσι, σε web εφαρμογή, νομίζω ότι και μετά το κρατάει το value, δηλαδή υπάρχει. Αυτό είναι γενικά που πιστεύω ότι πρέπει να κάνει, γιατί κάθε προϊόν διαφέρει. Και αυτό είναι μια βασική γενικά του growth hacking, γιατί βάζει μέσα το προϊόν, έτσι. Μη σκέφτεστε, okay, σας έδειξα εγώ δύο funnels, ok. Εσείς μπορεί να έχετε και άλλα κομμάτια του funnel εδώ μέσα στο προϊόν σας. Είναι σαν puzzle. Πετάξτε τα πάνω και τρέξτε ένα A-B testing να δείτε τι δουλεύει και τι όχι. Εδώ δηλαδή be creative, ας πούμε, μην μένετε στα standard. Η διαφορά με το κανονικό puzzle σε αυτό που λέει τώρα ο Σάββας είναι τρεις βασικές διαφορές. Το πρώτο είναι ότι εσείς στις εταιρείες σας μπορεί να μην έχετε όλα τα κομμάτια. Δεν ξέρετε δηλαδή όλα τα κομμάτια τα οποία χρειάζεστε. Δεν ξέρετε αν τα κομμάτια ταιριάζουν μεταξύ τους, οι τρεις διαφορές από το puzzle που έχουμε στο μυαλό μας, έτσι. Δεν ξέρετε αν τα κομμάτια ταιριάζουν μεταξύ τους και δεν ξέρετε και ποιο είναι το τελικό shape το οποίο θα δώσει. Δεν το ξέρετε, γιατί οι περισσότερες εταιρείες είναι σε μια φάση που αυτά τα δοκιμάζουν. Άρα ναι, μεν είναι puzzle, αλλά έχει τρεις θεμελιώδεις διαφορές από το puzzle. Που είναι αυτές τις που σας είπα. Να το θυμόσαστε αυτό.
Τώρα για το distribution. Εδώ όπως σας είπα θα ήθελα να σου πω πιο πολλά. Δεν με έχουν το χρόνο δυστυχώς. Κάποια γρήγορα tips είναι ότι όταν ξεκινάτε δείτε ποιο distribution channel δούλεψε για τον ανταγωνιστή σας. Δηλαδή μην πάτε να ξεκινήσετε από την αρχή. Δείτε, δηλαδή σίγουρα θα έχετε, εκτός αν είστε εντελώς κάτι καινούριο και δεν έχετε ανταγωνιστή, τότε δοκιμάστε τα ξεκάβελα. Από πού θα το βρούμε αυτό? Ποιο? Τι δουλεύει για τον ανταγωνιστή, δεν είναι κάτι το απλό. Όχι, όχι, όχι. Μόνο, αυτό μπορείς να κάνεις είναι καταρχήν το πρώτο να χρησιμοποιήσεις το. Δηλαδή να πας να κάνεις install την εφαρμογή οτιδήποτε. Να δεις πού τη βρήκες, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Συνήθως εκεί που τη βρίσκεις εσύ είναι που τη βρίσκει και ο άλλος. Δηλαδή, επειδή εγώ την βρήκα από το App Store που πήγα και έψαξα, πιο πολύ μπορεί να το βρήκα από το Facebook. Ναι, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε, ας πούμε, για, άμα το βρήκαν π.χ. πιο πολύ στο Facebook, μπορεί να τρέχει κάποιο advertisement, π.χ. Έτσι, ή κάποιο post και κλπ. Είναι αρκετό, ναι, γιατί αλλά δεν μπορεί. Κάνει advertisement Αμερική, εγώ είμαι Ελλάδα. Και δεν μπορεί να είναι στο Facebook. Κοίτα, το άλλο μπορεί να κάνει. Π.χ. να δει που έχει το presence του. Μπορεί δηλαδή, να κάνει έτσι με τα backlinks. Ποιοι κάνουν backlink εκεί. Γιατί κάποιο θα κάνει. Στο mobile name μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό, αλλά και εκεί κάνουν backlinks. Οπότε να δει reverse ποιο κάνει link σε αυτή τη σελίδα ή σε κάποιο landing page μπορεί να δει. Το Google Ads σίγουρα να το δει. Αντάξει, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να κάνει reverse στην ουσία engineering, να δει ποια κάνουν link επάνω του και να δει, OK, από ποια site ήρθε. Ένα άλλο που δεν είναι 100% safe, αλλά έχει πολλά, δηλαδή σου λέει όντως κάποια πραγματικά data, είναι και το Similar Web, ένα tool. Οπότε μπορείς να βάλεις το URL του και να σου γυρίσει ποιοι κάνουν τα referral sites, δηλαδή ποιοι κάνουν link στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό είναι και είναι reverse analytics. Reverse, αυτό ναι, αυτό δηλαδή με reverse το κάνεις. Είναι σαν να έχεις το Google Analytics του και να βλέπεις τα δικά του στοιχεία. Επίσης αυτό που λέμε πώς ξέρω ότι δουλεύει, αν θεωρείς ότι ο ανταγωνιστής σου, θεωρούμε ότι ξέρεις τον ανταγωνιστή σου, έτσι. Αν ξέρεις τον ανταγωνιστή σου, πας και κοιτάς τι έχει χτίσει, πώς είναι το mobile site του, πώς είναι το website του, πώς είναι η εφαρμογή του. Πας και βλέπεις αυτά. Αν το θεωρείς ότι είναι πετυχημένος ο ανταγωνιστής, προφανώς αυτά τα οποία κάνει δουλεύουν. Κατ' επέκταση. Επίσης το distribution δεν είναι μόνο στο acquisition, έτσι. Δηλαδή το ότι δουλεύει στο retention και άμα πεις, θα δεις ότι δουλεύει όλο με mail. Μπορεί μια άλλη εφαρμογή να δουλεύει με social. Το. Δεν θυμάμαι τώρα, που ανέβηκε από το Facebook. Το Upworthy, νομίζω, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, οπότε μπορεί να πάρεις κάποια βάση, δηλαδή να δεις βασικά πού δουλεύει για τον ανταγωνισμό. Okay. Αυτό. Ελπίζω να σε κάνεις λίγο. Και το Alexa είναι αρκετά καλό. Ναι, σωστά. Και το Alexa. Το Similar Web δεν είναι για όλες για όλα τα websites. Είναι μόνο για τα πολύ πόπουλα. Ναι, γιατί δεν σου λέει κάποιες φορές. Και το Alexa είναι το ίδιο όμως. Άμα είσαι πολύ χαμηλά, δεν σκάνει ράντ. Ναι, ναι, αλλά είναι στις 100.000. Εντάξει, ας ελπίζουμε ότι ο ανταγωνισμό σου είναι πιο τυχημένος από σένα που τώρα ξεκινάς. Ναι. Κατ' επέκταση, αυτή θα είναι ράντ. Αυτό σε νοιάζει. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, έτσι, ότι ό,τι βλέπετε εσείς στην Alexa και στο Similar Web για τον ανταγωνισμό σας, βλέπει για τον ανταγωνισμό σας για εσάς. Δεν το ξεχνάτε ποτέ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απλά είσαι στην όλη φάση, οπότε δεν σας νοιάζει. Μετά θα σας νοιάζει όμως. Μετά ένα άλλο. Το είπα και λίγο στην αρχή, μην πέσει στην παγίδα του product development. Όλοι το αγαπάμε το προϊόν μας και εμείς το προϊόν που φτιάχνουμε είμαστε κολλημένοι με αυτό και θέλουμε να είναι το καλύτερο. Αλλά δώστε χρόνο στο traction. Δηλαδή, μην περιμένετε στο τέλος να δουλέψετε 6 μήνες, ένα χρόνο, δεν ξέρω εγώ πόσο, και μετά να δείτε πώς θα το μαρκετάρετε αυτό στην αγορά. Είτε θα σας έχουν τελειώσει τα λεφτά, είτε αν δεν έχετε λεφτά, θα πρέπει να περιμένετε άλλο ένα χρόνο. Έτσι, πάει πάρα πολύ πίσω. Λένε κάποιοι ότι okay, κάνε 50-50, δεν έχεις τα resources, για μένα το minimum είναι το 70-30, minimum. Δηλαδή, όχι λιγότερο. Το 30% του χρόνου σας πρέπει να είναι στο traction και πώς θα το μαρκετάρεις. Δεν είναι τυχαίο που λέμε πάρα πολλές εφαρμογές τώρα και δίνουν και τα affiliates κλπ, μέχρι ξηραφάκια που εγώ χρειάζομαι, έτσι. Και τρέχουν ένα traction ή το Robin που δεν ξέρω αν έχετε δει, που τρέχει 8 μήνες, κάνει συνέχεια να μαζέψει traction, να μαζέψει users και δεν έχει βγει καν ακόμα στην αγορά. Δεν είναι τυχαίο που το κάνει. Οπότε μη δώστε και 60-40, δηλαδή αυτό το καλύτερο. Μετά είναι αυτό που σας λέω, ότι πάντα πρέπει να τεστάρετε. Αν μπορείτε να μαζέψετε data γρήγορα και να δείτε τι δουλεύει και τι όχι, ναι, μεν, εκεί θα θέλετε κάποιους χρήστες μέσα, μόνο. Οπότε εκεί θα πρέπει να το μαζέψετε κάπως. Αλλά βρείτε τα κανάλια που υπάρχουν και τέσταρε κάποιον να δείτε αν δουλεύει για σένα. Τα κανάλια εδώ είναι email, Facebook, email, social. Ακριβώς, μπορεί να είναι offline. Αυτό είναι ένα κανάλι για παράδειγμα, ένα distribution channel. Ότι εγώ τρέχω σεμινάρια
και μάζεψα 70 emails. Γιατί για μένα το email είναι το πιο σημαντικό. Να το πρόβλημα με τα κανάλια είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν τα τεστάρουμε καλά. Δηλαδή, okay, εγώ έστειλα, έκανα μια καμπάνια με email και μια με Facebook και μια με Google Ads. Πέτυχε το Facebook. Σωστά, συμφωνώ. Όπως πέτυχε, επειδή ήταν πιο εύκολο για μένα. Εκεί είναι, εδώ έχει πάρα πολύ δίκιο. Και ήταν κάτι που θέλω να πω. Thanks. Αν κάτι δεν πάει καλά στην αρχή και δεν έχει καλά data, μην το πετάξετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Δηλαδή, όταν έτρεξε μια εβδομάδα μια καμπάνια σε ένα κανάλι, μην το πετάξει. Μπορεί να έχει κάνει κάτι λάθος. Δηλαδή, να είσαι data driven, να είσαι άρρωστο με τα data, αλλά πρέπει να έχει το judgment, το προσωπικό, το entrepreneurial, α το πούμε. Δηλαδή, πρέπει να πει ότι ναι, και να ξανατρέξει ένα τεστ. Και να δει μετά και να ψάξει πάλι ο ανταγωνισμό. Πώς το κάνει, μπορώ να βρω πώς το κάνει. Είναι ένα κλασικό σημείο που κάνουμε όταν θέλουμε να τρέξουμε ένα Google Ads, ότι κοιτάμε πριν το τρέξουμε, κοιτάμε ο μεγάλο ανταγωνιστή μα πώ ήταν η Google Ads. Δηλαδή αυτό, π.χ. άμα θες να δει για το Kissmetrics, οι τύποι έχουν τεστάρει άπειρα title tags και άπειρα descriptions. Οπότε κάπου εκεί πρέπει να κοιμαρθεί για να έχει και εσύ ένα μεγάλο click through rate, έτσι. Βρες ένα που δουλεύει πολύ καλά για σένα. Υπάρχουν εταιρείες, αυτό το αγόρθι που παίζει με το Facebook. Το έχει βρει, μαζεύει όλο το traffic της και όλους τους users από εκεί. Υπάρχουν εταιρείες που τρέχουν το email marketing και δίνουν εκεί όλο το βάρος τους. Άμα βρεις ένα που δουλεύει καλά, η πιθανότητα είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην δουλεύει τόσο καλά. Και είναι αυτό ότι υπάρχει το maturity, δηλαδή μετά από κάποιο καιρό όταν βγαίνει ένα κανάλι, γιατί μπορείς να βρεις, ξέρω εγώ τώρα έχουν αρχίσει για παράδειγμα το γιο την εφαρμογή και μπορείς να στείλεις advertisements από εκεί. Τώρα μπορεί να δουλέψει και να δουλέψει για 3 μήνες και να έχεις growth φοβερό από εκεί σε ένα συγκεκριμένο target market, έτσι. Και μπορεί όμως μετά από 6 μήνες να μην δουλέψει. Όταν δεις ότι γίνεται flattened το growth, τότε πήγαινε στο επόμενο. Μην κάνεις να το ξανακάνεις να δουλέψει. Και ειδικά όταν έχουν πάει όλοι εκεί, έτσι. Τώρα μπορεί και σε κάποιον να έχουν πάει όλοι και να δουλεύει. Δηλαδή το email είναι κάτι που είναι τόσο κορεσμένο, το θεωρούν. Έτσι. Το θεωρούν κορεσμένο, το χρησιμοποιούν όλοι. Είναι κάποιοι συμπεριλαμβανομένου και εμάς. Το χρησιμοποιούμε καλά και έχουμε κάνει εκεί το focus μας. Ένα από τα κανάλια που σας είπα για το viral loop και στην αρχή είναι το viral product marketing. Στην ουσία το product marketing, το viral product marketing είναι αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να κάνεις invite τους φίλους σου. Ποιος είναι ο στόχος σου? Ο ιδανικός στόχος ήταν κάθε ένας να φέρνει άλλον ένα. Το οποίο συνήθως δεν γίνεται, οπότε αν ο ένας φέρνει μισό, είστε καλά, πολύ καλά. Okay. Κάποια γρήγορα tips. Αυτό που λέω συνέχεια, θα σας εκοπλήξει λίγο. Build your viral loops early on. Δηλαδή από την αρχή με το που χτίζετε το προϊόν σας. Εάν είστε τυχεροί κάποιο εδώ μέσα και δεν το έχετε χτίσει ακόμα, είστε εντελώς στη φάση του αρχικού development, δώστε χρόνο εκεί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βασικά δώστε χρόνο αν δεν υπάρχει το προϊόν. Δηλαδή το ότι το Dropbox έτρεξε και λέει για κάθε invitation θα σου δώσω άλλα 200-500 MB, πόσο είναι, έπαιρνε το value μέσα στο προϊόν. Αυτό το πιο σημαντικό. Αν μπορεί να πάρει μέσα το value στο προϊόν, είναι το νούμερο ένα και ναι, κάτω από την αρχή. Το Dropbox για παράδειγμα δεν έβγαλε το προϊόν και μετά αποφάσισε πώς θα το κάνω viral. Το Dropbox από την πρώτη μέρα είχε αυτό το viral loop υλοποιημένο μέσα του. Αυτό λέει ο Savvas. Ναι, φτιάξτε και τέτοια viral loop και γύρω από αυτό φτιάξτε το προϊόν. Αυτό δουλεύει. Οι οποίοι βέβαια ήταν και τυχεροί γιατί είχαν τον Σον Έλιξ, ο οποίος έχει βγάλει και αυτόν τον ορισμό που ακούτε συνέχεια, Growth Hacking. Έτσι. Είναι πολύ καλός. Μετά αυτό που θέλω να πω, είναι το δεύτερο σας το είπα, Blender into your product. Είναι πολύ βασικό. Και τώρα πάλι σε αυτό που είπες πριν, ότι αν δεν πάει κάτι καλά στην αρχή, μην το πετάξεις. Πρέπει να το κάνεις optimize. Κάποιοι λένε ότι το optimization για μένα είναι σε δεύτερη φάση. Λένε ότι θέλω πρώτα acquisition. Έτσι, εκεί θα είναι όλο μου το focus και δεν θέλω να κάνω optimize. Δηλαδή το ότι μπορεί να μπαίνουν 1000 άνθρωποι και μετά να έχεις retention να είναι το 20, είμαι happy αυτός. Okay. Όχι, μην το κάνω αυτό. Και δεν σου λέω να κάνεις το focus όλο εδώ, αλλά πρέπει να κάνεις optimization. Και θα σου δείξω ένα παράδειγμα μετά. Στο optimization τώρα, κάποια βασικά να κοιτάτε για το viral loop είναι πόσα invitations στέλνει ο καθένας. Δηλαδή στέλνει ένα, στέλνει δύο, στέλνει τρία, δεν στέλνει κανένα, πόσα στέλνει. Το average. Μετά άλλο είναι το conversion rate. Το conversion rate τι είναι για αν κάποιος δεν ξέρει. Είναι πόσοι είδανε το call to action ας πούμε, που ήθελα να δουν, π.χ. το sign up, και πόσοι το πατήσανε, πόσοι κάνανε sign up. Αυτό είναι το conversion rate. 100 το είδανε, 10 μπήκαν. Οπότε έχω conversion rate 10%. Okay. Οπότε εδώ πρέπει να κάνουμε optimize το conversion rate. Και ποιο είναι το conversion rate, είναι δύο ειδών.
Το ένα είναι το πόσοι στέλνουν invitations, οπότε πόσοι από τους υπάρχοντες χρήστες στέλνουν invitation. Και το άλλο conversion rate είναι πόσοι από τους χρήστες που λαμβάνουν invitation κάνουν sign up. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα τόσο φοβερό viral loop που να στέλνει όλοι invitations, αλλά τελικά να μην το πατάει κανείς. Γιατί έχεις κάνει λάθος, ας πούμε, στο email ή στον τρόπο που το στέλνεις ή στο push notification ή οτιδήποτε είναι αυτό. Μετά ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι πόσο χρόνο παίρνει για έναν χρήστη να αρχίσει να κάνει invite others, έτσι. Για παράδειγμα, είναι ασύνηθες αυτό που συνέβη. Συνήθως στα πρώτα versions μπαίνει στο My Profile. Εγώ τουλάχιστον έχω δει το invite others. Δεν πρόκειται να πάει κανείς εκεί να κάνει invite others, έτσι. Και αν κάνω invitation, μπορώ να το δω μετά από, τι ας πω, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν ξέρω πόσο θα είναι, οπότε χάνεις ένα πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Επίσης, άλλο που πρέπει να δείτε, που σχετίζεται και με το conversion εδώ, είναι πόσο χρόνο παίρνει στο χρήστη που παίρνει το invitation να πατήσει. Αν του στείλει για παράδειγμα ένα invitation, θα του στείλετε και ένα reminder την άλλη εβδομάδα ότι το invitation τον περιμένει. Και ότι επειδή δεν έχει πατήσει, θα έχει και κάτι ακόμα. Δηλαδή, μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Ότι ναι, μεν μπορεί να θα πάρει αυτό, άμα στείλει το invitation. Άμα δεν το πατήσει, μπορείτε μετά από μια εβδομάδα να του στείλετε ένα reminder και να του πείτε ότι επειδή μόνο για σένα, έτσι, θα πάρει και αυτό. Οπότε, δηλαδή, πρέπει να μειώσετε το χρόνο και το conversion. Και άλλο πάρα πολύ βασικό, σε ποιο σημείο το ρωτάς. Εδώ είναι data και είναι και ψυχολογία, δηλαδή πότε πιστεύεις ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος να κάνει invite τους φίλους του. Είναι πολύ βασικό. Στην αρχή όταν δει το βάλει προϊόντος, μετά όταν του ζητήσει για να πάρει κάτι. Ναι. Δηλαδή αυτά τα θεωρώ τα πιο σημαντικά για να κοιτάξετε σε ένα viral loop και να το κάνετε optimize. Οπότε αν το στήσετε, δεν πάει καλά, μην το πετάξετε, δώστε του χρόνο και κάντε optimize αυτά τα πράγματα. Ένα παράδειγμα για το optimization, για όσους δεν το ξέρουν, το Airbnb αυτό που σου κάνει είναι ότι σου λέει ότι κάλεσε ένα φίλο σου και σου δίνω 25 δολάρια εσένα και 25 δολάρια στο φίλο σου όταν κάνει το πρώτο του Airbnb trip. Okay. Το έκανε στην αρχή και δεν πήγαινε πολύ καλά. Ποιο το Airbnb, έτσι, και όχι στην αρχή όταν κάνανε το πρώτο version κλπ. Και πολύ αργότερα. Οπότε τρέξαμε ένα project για να κάνουμε optimize αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με διάφορα τεστ και όπως βλέπετε, για παράδειγμα, να είναι ένα A-B-Testing. Κάνουν A-B-Test στο copy της σελίδας και στο ένα invite your friends και get $25 και στο άλλο give your friends $25 to travel. Τώρα, ποιοι θεωρείτε ότι κέρδισε το A? Για σηκώστε. Μόνο. Ποιοι θεωρείτε ότι κέρδισε το B? Η πλειοψηφία κερδίζει και τον B κέρδισε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θεώρησα ότι αυτό κερδίσει, γιατί είναι πολύ πιο προσωπικό ότι εγώ να τα πάρω στην τσέπη. Αλλά τελικά κέρδισε ο αλτρουισμός εκεί. Οπότε να κάνετε A-B test. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση αυτό. Ναι, ναι. Λίγο και το invite for friends έχει πολύ χρησιμοποιηθεί τελικά. Σωστά. Οπότε, κάνοντας το διαφορετικό wording, δηλαδή λέγοντα σωστά το ίδιο πράγμα, βρήκαμε κάτι στο πιο φρέσκο. Σωστά, όπως και αυτό που σας έδειξα πριν στο tag.com, δεν σου λέει κάνει invite, σου λέει find friends. Μετά κάτι άλλο που κάνω, δεν το κάνω πολύ, αυτό είναι μεγάλη μαγορία και εμένα, το τρέξαμε και στις τρεις πλατφόρμες τους, δηλαδή web, android, ios, έτσι. Και ένα ωραίο που κάναμε, τρέξαμε personalization, οπότε τι γινόταν στο mobile, κλέβω λίγο τώρα content από το Θοδωρή, ναι, για να το δεις που προβλούμε. Και αυτό που γινόταν ήταν ότι συνήθως με το που έστελνες ένα invitation, έπαιρνες το invitation από το Θοδωρή, έμπαινες μέσα και έβλεπες το κλασικό landing page της εφαρμογής του Airbnb. Αυτό που κάνουμε με deep linking, θα σας δείξει μετά ο Θοδωρής και θα σας πει κάποια πράγματα, και αυτό μπορεί να το κάνει και στο web, γι' αυτό το δείχνω βασικά, ήξερε ότι αυτό το link που βάλαγε την πληροφορία πάνω ότι αυτό είναι από invitation, και όταν πήγες εσύ να κάνεις sign up, έβλεπες τη φατσούλα του φίλου σου, σου έλεγε για το μήνυμά του. Και αυτό πήγε τόσο καλά, που είχαμε 25% increase στα bookings, που είναι τεράστιο ποσοστό και ειδικά σε ένα mature δεν είναι startup το Airbnb. Εντάξει, μας αρέσει να το λέμε startup, δεν είναι startup, είναι established company, έτσι. Και 25% αύξηση στα bookings. Και 300% σε sign-ups και bookings μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα. Οπότε κάνανε optimize το ίδιο το πρόγραμμα κατά 300%. Δηλαδή, και δεν ήταν και τόσο φοβερά οι αλλαγές. Ναι, το personalization ήταν δυνατό. Δεν το κάνουν πολύ.
Και αυτό μπορεί να το κάνετε πολύ εύκολα στο web, έτσι. Ναι. Και στο web είναι ακόμα πιο εύκολο να το κάνετε. Γι' αυτό σας το δείχνω, οπότε... Τι λέτε. Εδώ τώρα δεν θα ήθελα να σου πω για paid acquisition. Δεν το θεωρώ και το καλύτερο για growth hacking. Ούτε το θεωρώ το καλύτερο. Θα μπορούσα να σας πω tricks που να είναι με πιο... Ας πούμε, επίσης κάτι θέλω να πω. Ας πούμε, το growth hacking είναι zero budget marketing. Bullshit και αυτό, έτσι. Δηλαδή, ο χρόνος που δίνεται για να τα κάνετε αυτά και οι άνθρωποι που πρέπει να τα κάνουν αυτά είναι καλοί άνθρωποι και είναι ακριβοί άνθρωποι. Οπότε, μην το ξέρετε αυτό. Το απλό traditional marketing, ναι, μπορεί να δώσει 10.000 στο AdWords, αλλά μπορεί να το κάνει και κάποιος που δεν έχει και το πιο... Μπορεί να πάρει, ας πούμε, το history ότι αυτά τα AdWords μας πήγαν καλά και να τρέξει αυτό σε ένα AdWords. Λοιπόν, οπότε, εγώ απλά ήθελα, επειδή είναι πολύ κλασικό και το AdWords και το Facebook, να προσπαθήσω να σας γλιτώσω κάποια λεφτά, άμα δεν τα ξέρετε αυτά. Αυτό που είπα και πριν είναι ότι πάντα με το competition. Εμένα μου αρέσει να αντιγράφω, να κλέβω και να βλέπω τι κάνει ο ανταγωνισμός. Να μην φοβάστε να κλέψετε κι εσείς ό,τι δουλεύει τον ανταγωνισμό. Μην το φοβάστε. Έτσι. Όλοι κλέβουν. Αυτό που πρέπει να δείτε είναι για το, όταν τρέξει τα AdWords, ας πούμε, κοιτάξτε για τον ανταγωνισμό. Και αυτό μπορεί πολύ εύκολα μπορείς να το δεις, το άτομο μπροστά σου. Τι tag έχει και τι description βλέπει αυτόν. Υπάρχει και tool γι' αυτό. Δεν θα το δείξω μετά. Απλά το SEM RAS. Μπορώ να στείλω και ένα link με κάποια άτομα που θέλετε. Έτσι. Αλλά δεν γράφει κανείς action points. Δυστυχώς. Και με στεναχωρείτε. Οκ. Okay. Οπότε να δείτε δουλειά για τον ανταγωνισμό. Ένα άλλο trick που το είχαμε κάνει και εμείς και δούλεψε πάρα πολύ καλά είναι ότι για το. Να κάνετε target keywords για conferences ή events που γίνονται στη χώρα σας ή οπουδήποτε έξω που έχει το target, τους target customers. Γιατί συνήθως αυτό είναι φθηνά. Δηλαδή το ότι εγώ μπορεί να έτρεχα, ας πούμε, TEDx Athens μπορεί να είναι γνωστό, αλλά μπορεί να είναι φθηνό. Βέβαια, έχει το TEDx μπορεί να είναι πιο ακριβό, θα το δούμε. Αλλά γενικά, δηλαδή να τρέξω για το Growth Hacking Conference στο Λονδίνο μπορεί να βρω πολύ πιο φθηνά το να τρέξω για marketing, growth hacking, αυτό καθ' αυτό. Οπότε να το τσεκάρετε αυτό. Και ένα άλλο πολύ βασικό, μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, μην το στέλνετε στο homepage. Άμα κάνετε AdWord, έτσι, μην το στείλετε στο homepage σας. Συνήθως στο ad βάζετε ένα συγκεκριμένο title, ένα συγκεκριμένο που θέλεις να το κάνεις, να τον πάρεις και να το πετάξεις μέσα. Φτιάξτε dedicated landing pages που μόνο ετοιμάζει για το συγκεκριμένο ad. Συνήθως μπορεί να τρέξετε 2-3 ads μαζί. Okay. Και κάθε ad να έχει ένα δικό του variation. Με το ίδιο, δηλαδή, αν λέτε στο title Free Growth Hacking Seminar, μέσα στο landing page θα πρέπει πάνω να λέει Free Growth Hacking Seminar. Το consistency είναι πολύ σημαντικό και έχει πολύ μεγαλύτερο conversion. Οπότε μην το στείλετε στο homepage. Ξεφεύγω, Ένα εξαιρετικό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Backsense για το που λέτε τα conferences. Κάνε hijack conferences, ουσιαστικά επειδή αυτή είναι dev προϊόν σε hackathons, κάνανε retweet και λέγανε είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα, ξεπερνούμε το backstage. Και δεν ήταν καν εκεί πέρα. Το οποίο δεν είναι καν paid acquisition, αλλά φαίνεται ότι είναι παντού ουσιαστικά. Τέλειο. Και το άλλο που θα μπορούσαν να κάνουν, να λέμε ότι χρησιμοποιούν το backstage και μετά στο hackathon αυτό να κάνουν share content που να είναι related με το hackathon και να βάζουν ένα snippet και να τους λέει, ξέρω εγώ, από κάτω για το backstage και μπείτε να δείτε. Και φέρνουν και traffic και φέρνουν και user acquisition, τσάπα. Και να βάλουμε ένα το αυτό που σας έδειξα με το TechCrunch που έβγαζε από κάτω το GrowthRocks. Μετά για το Facebook. Μην κάνετε boost στο post, έτσι. Έχεις πολύ χαμηλό targeting. Το targeting δεν είναι πολύ τέτοιο. Πολύ μεγάλο. Οπότε να χρησιμοποιείτε το Power Editor, που είναι θεωρώ καλύτερο, που έχει και βαρέσεις κλπ. Είτε τον Ad Manager. Και το τελευταίο που έχει βγάλει τον τελευταίο καιρό είναι το retargeting. Το retargeting, για όποιον δεν το ξέρει, είναι στην ουσία, δεν ξέρω αν έχετε δει, αν μπαίνετε στο site α και μετά μπαίνετε στο site β και όπως στο site β βλέπετε μια διαφήμιση του site α. Αυτό είναι το retargeting. Σας βάζουμε ένα πιξελάκι μέσα και ξέρουμε ότι πήγατε στο α και όταν σε δείξει το β, πέρα από τη διαφήμιση πάλι. Γιατί λέω για το Facebook, γιατί έχει πολύ καλύτερο, έχει πιο μικρό CPC, cost per click είναι αυτό. Τώρα κάτι για το content. Είναι λίγο πολλά τα bullets. Το content είναι μεγάλο. Ακούτε συνέχεια content is king, content is king. Γράφετε post ίσως, γράφετε φοβερά post. Και δεν είναι μόνο post, έτσι. Μπορεί να είναι white papers, οτιδήποτε, στο B2B δηλαδή, πρέπει να κάνετε και άλλα πράγματα. Το νούμερο ένα είναι πώς το κάνετε promote. Το promote δεν είναι απλά να το κάνετε share στο Facebook, στο Twitter, στο Pinterest, στο Google+. Πρέπει να βρείτε άλλους τρόπους.
ένας τόπος για παράδειγμα μπορείτε να βρείτε να κάνετε swap με κάποιον που έχει το ίδιο target group με εσάς και έχει περίπου τους ίδιους, ας πούμε, για παράδειγμα στο Twitter ή στο site του followers. Και μπορεί αυτός να κάνει το ίδιο εσάς και εσείς να κάνετε το ίδιο αυτόν. Ή ένα άλλο που είχαν κάνει στο Growth Hackers TV, είχαν βάλει το Hello Bar και για κάθε ένα κλικ. Και έλεγε το, στο Growth Hackers TV για παράδειγμα, έλεγε πηγαίνετε στο GrowthRocks, τα σπάμε. Και το GrowthRocks έλεγε πηγαίνετε στο Growth Hackers TV, τα σπάμε. Και γινόταν ένα swap με clicks. Και προγραμματιστικά έλεγαν ότι για κάθε κλικ εδώ θα δώσω εγώ άλλο ένα κλικ. Βασικά δηλαδή δίνανε, αλλά οκ. Οπότε το promotion contest είναι πάρα πολύ σημαντικό και μην μείνετε απλά στο social media. Μετά ένα άλλο trick, ειδικά όταν δεν έχετε μεγάλο traffic, όταν γράψετε κάτι φοβερό, μην το κάνετε ίδιο post. Αν το κάνετε ίδιο post, θα το δουν οι χίλιοι που έχετε, οι 10.000. Ζητήστε κάποιον άλλο να το κάνει post. Πρέπει να το κάνετε pitch, να δείτε μεγάλα blogs, μπορεί να ξεκινήσετε από μικρά blogs στην αρχή, γιατί αυτός έχει πολύ μεγαλύτερο audience, έτσι. Εάν ζητήσει τώρα κάτι να σας το κάνει repost, να είστε σίγουροι, να του πείτε να βάλει ένα συγκεκριμένο tag, δεν ξέρω να πάω πολύ advanced τώρα, για να πει ότι το original page είναι το δικό σας. Έτσι είχε χάσει το Kissmetrics 200.000 visits το μήνα από penalty. Κανόνικα. Κανόνικα, ακριβώς. Αλλά τα link πρέπει να είναι no-follow, Σωστά. Okay. Τώρα πια τα βάζω στο repost, το βάζουν από μόνο τους κάποιες φορές, δηλαδή και στο guest post. Μπορείτε να ξεκινήσετε από μικρά blogs που είναι στο δικό σας niche και μετά να βρείτε ποιοι κάνουν... Δηλαδή, τι γίνεται σήμερα, στο TechCrunch δεν είναι όλοι editors στο TechCrunch. Έχει 100 ανθρώπους, για παράδειγμα, που είναι σε πολύ πιο μικρά blogs που γράφουν εκεί. Και αυτοί είναι contributors. Γράφουν δηλαδή κόντ και μετά το πετάνε στο TechCrunch. Αντί να πας λοιπόν να βρεις τον editor του TechCrunch, που είναι αρκετά δύσκολο να το κάνεις, κάνε μια σχέση πρώτα με τον contributor και μετά κάτω pitch να σε προτείνει αυτός να σε κάνει introduce στο TechCrunch για να γράψει ένα άρθρο σου, έτσι. Ένα άλλο βασικό, μην δώσετε πάνω από 4 ώρες χρόνο σε κάθε post. Αν δίνετε παραπάνω, είναι ok, αλλά προσπαθείτε να το μειώσετε. Αν δίνετε, πιστεύω εγώ, 4 ώρες παραπάνω, σημαίνει ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Προσπαθείτε να το μειώσετε και βρείτε έξυπνα hacks και τρόπους για να μειώνετε τον χρόνο που γράφει το post. Επίσης, τόσο πιστεύω ένα συνάδελφο να το γράψει. Συνήθως, όταν δεν μπορείτε να το μειώσετε εσείς, όσο κάποιον άλλον μπορεί να γράψει γρήγορα και σωστά και 1500 λέξεις σε 2 ώρες. Το content είναι το πιο ακριβό marketing που μπορείτε να κάνετε. Το πιο ακριβό, σε χρόνο, κοστίζει πάρα πολύ. Εδώ ξανά θα πω copy your competition. Ένα από τα μεγαλύτερα sites για SEO και λοιπά, το Backlinko, έγραφε φοβερό content, δικά του πράγματα για ο Brian B. Και είχε μηδενικό traffic πάνω κάτω. Άρχισε μετά και έκανε ακριβώς ό,τι γράφει το competition. Το έκανε απλά πιο καλό, ας πούμε, ανέβαζε το επίπεδο του content, έβαζε εικόνες κλπ. Και έκανε όχι double το traffic, πρέπει 10. Ένα άλλο, εντάξει, okay, είναι της Google και πρέπει να το ακούμε ότι καλό είναι να γράφετε 1500... Κοίτα, η Google θέλει 2000 λέξεις. 1500 είναι ok. Αλλά μην γράψετε 200 λέξεις. Και γενικά κάτι που δεν γράφω εδώ, να αγαπάτε το evergreen content. Δηλαδή, content θα το γράψετε σήμερα και σε 6 μήνες μπορεί να πω εγώ και να μου δώσει value. Ένα παράδειγμα που δεν είναι evergreen είναι τα news. Κανένα news site δεν είναι evergreen content. Δηλαδή, έγινε σήμερα, αύριο πέθανε. Έτσι. Επίσης, ένα άλλο πολύ βασικό. Ναι. Πλέον η Google και μετά το τελευταίο update. Κοίτα, δεν σου λέω άμα γράφεις news. Άμα μπείτε στα δικά μας post, γράφουμε ένα τη βδομάδα πριν να το αυξήσουμε, δεν έχουμε κανένα κάτω από 1500. Γίνεται να το κάνεις, απλά γράψε content. Είναι μεγάλο, το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι οι βασικές αρχές που θέλει η ίδια Google. Ναι, είναι για να σε κάνει index, έτσι. Αν το κάνεις ρίσεις αυτό και δεν διαβάσει πάνω από λίγο και γενικότερα όλο, Γι' αυτό πρέπει να γράφεις το σωστό content, όπου ο άλλος με ένα Z-Scan με bullets, top 3, οι τίτλοι και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να είναι γρήγορα. Αλλά το blog πρέπει να είναι μεγάλο. Και αυτό είναι το φοβερό. Να ξέρεις ότι γράφεις χωρίς κανείς να το διαβάσει. Είναι κρίμα, αλλά αυτό συμβαίνει. Έτσι, και αυτό θέλει. Γερά νεύρα. Ένας καλός τρόπος για να κάνεις τόσο μεγάλα blog post είναι να κάνεις aggregate content από Facebook pages, RSS, Twitter τα πάντα και σε εβδομαδιαία βάση να τα παίρνεις αυτά, να τα
αλεύσεις ουσιαστικά και να κάνεις κάποιες λίστες και να λες, ξέρω εγώ, οι top 10 τρόποι για τους οποίους πετυχαίνεις αυτό. Το οποίο είναι τελικά δικό σου content, αλλά είναι αρκετά μεγάλο. Σωστά. Ένα άλλο που κάνουν που δουλεύει είναι το skyscraper που λένε. Μπορεί να παίρνεις content στο δικό σου niche που δουλεύει καλά, έχει πολλά shares κλπ. Και να βλέπεις τι δεν έχει καλό και να το κάνεις ακόμα καλύτερο. Με το να το κάνεις ας πούμε ένα infographic, με το να το κάνεις να γράψεις πιο πολύ content, πιο πολλά tips κλπ. Αυτό ακριβώς κάνει το hacking των posts. Τα παίρνει, παίρνει μεγάλα, τα κάνει μικρότερα και τα κάνει πιο ωραία. Σωστά. Και έχεις 5 λεπτά. Βάλε ένα calendar και stick to it. Κάτι άλλο βασικό. Όταν κάνεις blog για το niche σου, μπορεί να, να έχεις πιο μικρό traffic, γιατί και εγώ μπορώ να μην κάνω για marketing γενικά και να μπαίνουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για growth hacking, αλλά και έχουν μεγαλύτερο conversion και μεγαλύτερο monetization. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε εδώ. Και ναι, τα infographics δουλεύουν ακόμα. Θέλει effort, αλλά δουλεύουν ακόμα. Εμείς δηλαδή το infographic είναι το νούμερο ένα post μας, το οποίο το έβαλε και ένας από το Digital Information World, που έχει πάνω από 350.000 business, που για μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και give value for free. Δεν είναι που όλοι οι Αμερικάνοι σου λένε ένα-ένα το τι κάνουν και όλες οι εταιρείες. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο φοβούνται όλοι να πούνε το τι κάνουν και θεωρούν ότι είναι οι extraordinary hackers, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ, product άνθρωποι που το κάνανε μόνο αυτοί και δουλεύει. Έτσι, οπότε πείτε ακριβώς τι κάνετε. Το θέμα είναι πώς το κάνετε. Έχω 5 λεπτά, να είναι πολύ γρήγορο. Έχεις 4. 4. Ένα άλλο θέλω να σα δείξω ότι το κάναμε πρόσφατα και δούλεψε super. Ωπ, έφυγε η καρδούλα. Ναι, γιατί είχε χαλάσει το font. Το font θα το δωρήσει τέι. Είναι το content hacking με paid Facebook advertising. Οκ. Είναι πολύ ωραίο. Τι κάνω. Φτιάχνεις ένα wow value piece of content. Που να είναι γραμμάτο για αυτό που κάνεις. Μετά κάνεις ένα promotion στο Facebook. Πάω ready τώρα που σας είπα και πριν, η ads manager. Έχεις βάλει στο site σου το Facebook Retargeting Pixel, άμα πάρει θα το βρείτε, είναι στο Advanced τέτοια, το βρείτε. Και τι γίνεται λοιπόν, να το παίρνετε κάποιος, βλέπει το promotion, κάνει κλικ, πάει στη σελίδα σου και φεύγει, δεν το κάνεις convert, έτσι. Αλλά έχεις κρατήσει ποιος είναι και το Facebook ξέρει ότι είναι αυτός ο Greece που είναι από το Facebook. Μετά μπορείς να φτιάξεις μια καινούργια καμπάνια, μόνο σε αυτούς που είδαν το site σου και δεν κάνανε, είδαν το site σου βασικά. Και να έχεις το συγκεκριμένο call to action και μετά να το στείλεις σε ένα καινούριο landing page που να είναι conversion optimized και αυτό. Εμείς για να σας δώσω ακριβώς το παράδειγμα, αν θέλετε εδώ κάτι να με ρωτήσετε στο process, το κάναμε για ένα SaaS πελάτη μας, ο οποίος γενικά το business στο SaaS δουλεύει πάρα πολύ με τα webinars και έχει πολύ καλό conversion. Και είχαμε αύξηση 21% στα conversion rate, που ήταν στο sign up, έτσι, που ήταν φοβερό με αυτό το πράγμα. Είχαμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο high value content για αυτόν και με infographic το έχουμε τρέξει. Και μετά είχαμε μια ειδική προσφορά μόνο για αυτούς. Γιατί ξέραμε ποιοι είμαστε και ήταν targeting σε αυτούς. Ωραία, τώρα δεν με νοιάζει και να με κόψετε. Τα growth hacking tools. Πραγματικά μπορεί να μην σας τα να κάνω, στάσει ένα με ένα mail. Θεωρώ ότι άλλο να σας τα δείξω. Google Analytics. Στα Google Analytics απλά μην βάζετε, είναι κρίμα να βάζετε μόνο το script που κάνει track τη σελίδα σας. Το πιο βασικό που μπορείτε να κάνετε είναι να θέσετε κάποια conversion goals. Είναι πολύ εύκολο, δηλαδή άμα το googlάρετε, αν στείλετε ένα mail να σας στείλω ακριβώς που το κάνετε. Conversion goals, να φτιάξετε κάποια funnels, να τρέξετε ένα experiment, ένα A/B testing, οπότε μπορείς δωρεάν να τρέξεις ένα A/B testing, να ψήσεις τη σελίδα α και τη σελίδα β και να σου πει όλα τα data ποιο είναι πιο καλό και ποιο όχι. Και μετά είναι πιο advanced εργαλεία. Μπορεί κάποιοι να τα χρησιμοποιούν ήδη εδώ. Mix Panel ειδικά για mobile και Kix Metrics. Και το Gecko Board είναι στην ουσία να σου μαζεύει data. Τώρα δεν ξέρω αν σα κάτσω να σα μιλήσω. Είναι κάποια tips να σα δώσω. Μετά ένα πολύ βασικό πέρα από τα quantitative που μα δίνουν τα όλα τα εργαλεία είναι τα qualitative. Κάτι που δουλεύει καλά είναι τα heatmaps. Οπότε μπορεί να βάλετε και ένα επιτέστην ανάλογα με το που κοιτάει ο κόσμο. Το heatmap που είναι στην ουσία σου λέει ότι πού έχει το περισσότερο. Εκεί υπάρχει κάτι που βέβαια. Το δωρή, το έχουμε. Και σου λέει βέβαια πού κοιτάει ο κόσμος και πού πάει, οπότε μπορείς να κάνεις ένα optimization για εκεί. Και για τις ερωτήσεις, που βέβαια το θεωρώ και λίγο ακριβό, είναι το κουαλαρού. Που με ρώτησες, οπότε με το που μπαίνεις, σου πετάει για την δεξιά ένα παραθυράκι και σου έχει δύο ερωτήσεις, δεν σου ρωτάει mail τίποτα και σου λέει το α ή το β. Ή έχεις δει αυτό. Και είναι πολύ απλό για να απαντήσεις. Μετά για επιτέστη. Όπως σας είπα πριν το Google Analytics, οπότε με experiments. Είναι πραγματικά πολύ απλό να το κάνετε. Και μετά κάποια άλλα εργαλεία που σου δίνουν να μην μπεις καν στον κώδικα.
είναι το Optimizely και το Visual Website Optimizer. Άρα, το Optimizely, για παράδειγμα, αυτό που σα έλεγα πριν, Reverse Funnel. Με το οποίο σου λέει, βάλει τη σελίδα σου και σου δείχνει πώς θα μπορείς να κάνεις το A/B testing σου πάρα πολύ εύκολα. Landing pages να φτιάξετε. Γενικά, να αγαπάτε το WordPress. Δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και υπάρχουν πάρα πολλά plugins και σε βοηθάει και για SEO και κάνεις πράγματα μόνος σου και μπορείς και πολύ εύκολα να γράψεις custom κώδικα και μπορείς να φτιάξεις και landing pages και μετά κάποια άλλα tools είναι το unbounce. Ένα λεπτό. Τι, ένα λεπτό. Landing pages είναι στα page. Μετά για onboarding και customer engagement μπορείτε, είπαμε στην εργαλεία το customer IO, το intercom IO, που αυτό που κάνει στην ουσία είναι ότι, για παράδειγμα, μπορείς εσύ να κάνεις sign-up σε μια εφαρμογή και εδώ πέρα να πεις ότι μετά από τις 2 μέρες, μάλλον απευθείας στείλ του ένα welcome mail. Μετά από 2 μέρες στείλ του ένα educational email και πες του να σου δείξω πώς κάνω αυτό. Μετά από 3 μέρες να του στείλεις κάτι άλλο και αυτό είναι το mail. Ή το intercom IO, μπορείς να κάνεις real-time messaging κλπ. Live chat είναι κάτι που χρησιμοποιούμε και εμείς, dollar. Δουλεύει και για άλλους. Δουλεύει καλά και μπορείτε να το έχετε και στο mobile σας. Νομίζω Android δεν υποστηρίζει, Ναι, δεν υποστηρίζει Android. Αλλά οπότε να πάρετε τέτοια. Μετά για email marketing, mailchimp. Να προτιμάτε, δηλαδή όταν ξεκινάτε mailchimp είναι πολύ καλό και είναι value for money. Μπορείτε να το συνδυάσετε με το Mandrill για να έχετε transactional emails, οπότε να στέλνετε το mailing σε κάποια events και κάποια λένε το send, το aweber, ok. Μετά για content, το base sumo, οπότε αυτό μπορείτε να δείτε για το content σας, να δείτε ότι okay, για να ανταγωνιστεί ποια pages και ποιο content είχε πιο πολύ share, πιο πολλά shares από τα άλλα, οπότε να κάνετε εκεί το επόμενο σας post. Κάποια λένε το app sumo με τα headlines, το οποίο είναι συνήθεια που σας έδειξα και το πιο βασικό αυτό που σας είπα ότι μάθετε copywriting, κλέψτε email templates, υπάρχουν πάρα πολλά και κάντε reach blockers μέσω email για να βάλουν το content σας και να το κάνουν promote οι ίδιοι. Κάποια για social, το Twitter Analytics το δείχνω γιατί βγήκε σε όλους τώρα πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα ήταν μόνο σε bait, τελειώνω και, οπότε, και κάποιοι δεν το έχουν δει, οπότε γι' αυτό το δείχνω. Μετά μπορεί να έχει το Flutter App, Buffer, Follower Friends, υπάρχουν διάφορα. Το πιο βασικό είναι να είστε creative. Δηλαδή το ότι είδατε ένα tool, ok. Αλλά το ότι πήρες ένα tool και έβγαλες ένα συγκεκριμένο flow και ένα process, το πώς θα το εκμεταλλευτείς και πώς θα σου φέρει αυτό σε ένα traffic, conversion, sign-ups και το καθεξής, είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή πραγματικά το θεωρώ πιο σημαντικό, γι' αυτό δεν είναι να σας δείξω και τα tools. Απλά το έξερα να σας δείξω τα tools και να πω ότι έχεις τα tools. Ok. Αυτά είχα να πω και πραγματικά αυτό που για να έχετε και το growth hacker mindset, έτσι μην πιστεύετε οτιδήποτε ακούτε. Και κυρίως ότι είναι όλα εύκολα. Ναι. 25 φορές. Και ειδικά ότι λέει ο Σάββας. Πηγαίνετε, τεστάρετε. Και δεν έχετε γράψει κανείς, δεν πειράζει, αλλά θα γράψετε. Πρέπει να αρχίσετε να τεστάρετε τα πάντα, έτσι. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.